Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Ρωμαίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 213 από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη. Προς Ρωμαίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 213 από την Καινούργια Μετάφραση, από το στίχο 8 μέχρι και το στίχο 23. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ με τη χάρη του Ιησού Χριστού, τον Θεό μου, για όλους εσάς, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται λόγος για την πίστη σας. Μάρτυράς μου ο Θεός που τον λατρεύω με το πνεύμα μου, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού του, πως σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμο παρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι θέλημά του, επιτέλους να σας επισκεφτώ, γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα και έτσι να σας στηρίξω. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εγώ θα ενισχυθώ ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη, την δική σας και την δική μου. Θέλω να ξέρετε, αδελφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να έχω κάποιο καρπό και σε εσάς, όπως και στα άλλα έθνη, γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολύτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Γι' αυτό και έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούσαν να γνωρίσουν για το Θεό τους ήταν γνωστό, αφού ο Θεός το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμία δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και πετά. Ο Απόστολος Παύλος, σε μια έκρηξη και σε ένα απίστευτο άνοιγμα καρδιάς, θα βροντοφωνάξει στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής: «Δεν ντρέπομαι, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού». Γιατί? Γιατί αυτό το Ευαγγέλιο, όμορφος χαρακτηρισμός, είναι δύναμη Θεού σε κάθε έναν που θα πιστέψει. Καθώς σας βλέπω εδώ έτσι πανοραμικά πάνω-κάτω, σε όποιον από εσάς με τη χάρη του Θεού ο Ιησούς Χριστός είναι στην καρδιά, αποτελεί δίωμα και εμπειρία, ο καθένας από εσάς, αδελφοί, είναι μια ζωντανή φανέρωση, απόδειξη αυτής της φράσης: είναι δύναμη του Θεού. Ξεκινώντας από τον ομιλούντα, 23 και κάτι, αυτή η δύναμη του Θεού με βρήκε. Αυτή η δύναμη του Θεού με επισκέφτηκε. Καθάρισε το στόμα. Άλλαξε όλος ο προσανατολισμός στην ύπαρξη. Η παρέα η φιλική, έκπληξη, τι έγινε με αυτόν. Κάποιος είπε: πάει αυτός. Σας έλεγα παλιότερα, έστειλε ένα γράμμα εν αγνία μου στον άλλο τον κολλητό που σπούδαζε στην Ιταλία: έχω άσχημα νέα, δυστυχώς ο φίλος μας ο Γιώργος τρελάθηκε. Μιλάει για εκκλησία, μιλάει για Θεό, πηγαίνει σε κάποιους ευαγγελιστές, έτσι το είπε, ευαγγελικοί ευαγγελιστές. Δεν ντρέπουμε αυτό το Ευαγγέλιο, γιατί πραγματικά μας κάνει καινούρια πτίσματα, καινούρια δημιουργήματα.
Και καθώς τόσο γρήγορα πλησιάζουν άλλη μια φορά οι μέρες των Χριστουγέννων, τι καλά νέα είναι αυτά. Προσέξτε, δεν περιορίζονται αυτά τα καλά νέα στο ότι ο Θεός σαρκώνεται, προσέξτε, πεθαίνει για μας για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες. Φυσικά και η συγχώρεση των αμαρτιών είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, αλλά δεν αποτελεί, προσέξτε, τον πρωταρχικό σκοπό του Θεού. Να το πούμε αλλιώς, φανταστείτε, εάν ο άνθρωπος, εάν οι προπάτορές μας δεν είχαν αμαρτήσει, αδελφοί, και συνέχισαν με υπακοή, ποιος θα ήταν ο μεγάλος σκοπός του Θεού? Είναι ο ίδιος που ισχύει και τώρα, αφού ο άνθρωπος δεχτεί και αφού αποκατασταθεί και αφού λυθεί το πρόβλημα των αμαρτιών με το εξυλαστήριο έργο του Χριστού. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να γεμίσει αυτός ο όμορφος πλανήτης, να γεμίσει αυτή η γη με την εικόνα του. Ο άνθρωπος με την σωματικότητά του να είναι μια, όπως έχουμε πει, ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση της ποιότητας της ζωής, της πληρότητας της ζωής του αόρατου δημιουργού. Εν αρχείο Ιωάννης λέει, είναι ο Λόγος και Θεός είναι ο Λόγος και όλα όσα τα θαυμαστά βλέπουμε έγιναν από Αυτόν και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ούτε ένα, και μετά πάμε στο θαυμαστό και ο Λόγος έγινε σάρκα. Για δύο λόγους, για δύο πράγματα, για δύο λόγους ο Λόγος έγινε σάρκα και χρησιμοποιεί ο Λόγος τον Λόγο του Σταυρού που αποτελεί το Ευαγγέλιο, που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αφενός με την αντικαταστατική του θυσία να τακτοποιήσει το πρόβλημα των αμαρτιών μας και να ανοίξει το δρόμο ώστε ανεμπόδιστα να γινόμαστε δέκτες και λήπτες, να έχουμε συνεχόμενη παροχή, εισροή ζωής και η ζωή του Θεού με τη δική μου και τη δική σου ζωή να γίνονται μία ζωή. Στη δεύτερη επιστολή του ο Πέτρος χρησιμοποιεί δύο ευλογημένους αόριστους, αόριστους ευλογημένους. Πρώτα-πρώτα λέει, η Θεία δύναμη σε αυτού μας χάρισε, όχι θα μας χαρίσει, μας χάρισε όλα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Και από την άλλη, εδωρήθησαν σε μας, όχι θα δωρηθούν, μας έχουν δωρηθεί οι μέγιστες, δεν υπάρχουν μεγαλύτερες, υπερθετικός βαθμός, οι μέγιστες και τίμες ευαγγελίες, ώστε με αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, από τη μια, από αρνητικής πλευράς, να αποφεύγουμε την φθορά που υπάρχει δια της επιθυμίας στον κόσμο, και να η μεγάλη πρόκληση. Να γίνουμε κοινωνοί, κοινωνοί θείας φύσης. Ο Παύλος που το βίωνε αυτό, του εν εμή θα γράψει, λαλούντος Χριστού. Κάποιος είναι μέσα μου και μιλάει. Και έπεφτε στα γόνατα, μεταξύ άλλων, εωσού σε αυτούς που γεννήθηκαν πνευματικά, μεγάλο θαύμα, να ακολουθήσει το δεύτερο θαύμα το συνεχόμενο, πάλι είμαι σε Οδύνες, για ποιο λόγο Παύλε, όχι να γλιτώσετε την κόλαση και να πάτε στον παράδεισο, στον ουρανό. Θα γίνει και αυτό, δόξα στον Θεό. Εωσού, εωσού γίνει κάτι, εωσού μορφωθεί ο Χριστός στις καρδιές. Είναι δύναμη Θεού, θα πρέπει όμως να ανταποκριθώ και να ανταποκρίνομαι. Και προσέξτε κάτι, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε την πνευματική ζωή. Όποιος, κρατήστε τη λέξη, επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Όποιος επικαλεστεί. Για να αρχίσει η πνευματική ζωή, απευθυνθήκαμε υπαρξιακά, με μετάνοια, με συντριβή, όταν καταλάβαμε το πρόβλημά μας, όταν καταλάβαμε ότι πάσχουμε, όταν καταλάβαμε ότι είμαστε άρρωστοι. Θυμηθείτε, δεν έχουν ανάγκη οι ιατρού υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς, σε μετάνοια. Όταν το καταλάβαμε αυτό, απευθυνθήκαμε σε ένα πρόσωπο. Αδελφοί, αυτή η διαδικασία συνεχίζει μέχρι την τελευταία μας πνοή. Θα πάρεις τις θαυμαστές αλήθειες και θα τις κουβεντιάζεις με αυτό το πρόσωπο. Θα πάρεις ένα, δύο, τρία δειγματοληπτικά, θα πηγαίνεις με αυτό το βιβλίο και θα του λες «Σε ευχαριστώ γιατί εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανες για μένα αμαρτία, για να γίνω δική σου δικαιοσύνη». Ένα αυτό. Σε ευχαριστώ γιατί λες ότι έχω πεθάνει και η ζωή μου τώρα που σου μιλάω είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Σε ευχαριστώ γιατί λες το λόγο σου πως έχω μια μαλακή καρδιά.
θα αποσπάσω, λέει, την πέτρινη, τη λίθινη, θα σας δώσω νέα καρδιά. Σε ευχαριστώ γιατί λες ότι μέσα μου, στα βάθη του είναι μου, της ύπαρξής μου, εσύ θα βάλεις νέο πνεύμα. Αυτή είναι η αναγέννηση. Το Άγιο Πνεύμα, να έρθει στο δικό μου πνεύμα, να το κάνει ολοκένουργιο, να το κάνει καινούργιο, να το ικανώσει για την πρωταρχική λειτουργία για την οποία πλάστηκε το πνεύμα μας, να επικοινωνεί με το Θεό. Σε ευχαριστώ γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί έχω χρήσμα από σένα. Και έτσι τον επικαλούμε και μέχρι την τελευταία πνοή συζητάω μαζί του, με πίστη ανταποκρίνομαι στα θαυμαστά γεγονότα και με αυτή την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση λαμβάνω χορηγία ζωής θαυμαστής, έτσι ώστε μέσα στο Χριστό μια καθαρή καρδιά, καθαρή σας, άλλος ένας ευλογημένος αόριστος της καρδιές σας, λέει, επί την πίστη, δια της πίστεως, εγώ να μπορώ τώρα με παροχή ζωής να αγνίζω, να καθαρίζω τον εαυτό μου. Καθώς το αίμα και η χάρη μου δίνει μια συνείδηση χωρίς αίσθηση καμία ενοχής. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη στο Θεό. Μπαίνω λοιπόν με αυτή την καθαρή καρδιά σε καθημερινή κοινωνία μαζί του, ώστε ισόβια να σπουδάζω τη σπουδή του Παύλου, εις τούτο εγώ σπουδάζω, στο να έχω άπτεστη συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Και επειδή στην ανεπανάληπτη προσευχή του ο Χριστός θα πει στον Πατέρα, Ιωάννης 17, και αγάπησες αυτούς καθώς σε εμέ αγάπησες, καθώς λαμβάνω συνεχώς με πίστη, ευχαριστία, τη χάρη αυτή του Θεού, ανταποκρίνομαι με υπακοή, ώστε εμπειρικά και βιωματικά να μένω στη δική του αγάπη. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν το ντρέπομαι. Εκεί στο σταυροδρόμι της Δαμασκού έγιναν απίστευτες αλλαγές. Εκεί ο Απόστολος Παύλος έγινε καινούριο κτίσμα. Σε κάποιο δικό μου, σε κάποιο δικό σου κρίσιμο σταυροδρόμι έγινε η μεγάλη συνάντηση, έγινε η μεγάλη αλλαγή. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν το ντρέπομαι. Απαιτεί όμως ταπείνωση, γιατί είμαστε, λέει ο Λόγος του Θεού, εκ φύσεως, από γεννησιμιού μας, τέκνα οργής, μεγαλώνοντας προσθέτουμε συνειδητά ο καθένας την αμαρτία του σε κάποιες περιοχές, αμαρτίες με λόγια. Ποιος δεν αμάρτησε με λόγο? Λέει ο Ιάκωβος, εάν της δεν πτέει εις λόγο, αυτός είναι ο τέλειος άντρας, που μπορεί να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα, αμαρτίες με σκέψεις, αμαρτίες με πράξεις, αμαρτίες με παραλήψεις. Και το εκφύσεως τέκνο οργής γίνεται τέκνο απήθειας, ανυπακοής. Και αν τελειώσει η προσωρινότητα χωρίς τον Χριστό, δυστυχώς ο θλιβερός τίτλος που τον είχαν οικειοποιηθεί σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, χωρίς να το ξέρουν οι άμυροι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τέκνα του διαβόλου, σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Η δύναμη του Θεού, άλλη μια φορά καθώς σας βλέπω πάνω κάτω. Εάν ο Χριστός ζει στην καρδιά, εάν το πνεύμα του Θεού έχει έρθει στο δικό σου το πνεύμα και αν έχεις νέο πνεύμα, αν έχει αποσπαστεί η πέτρινη λίθινη καρδιά και έχει μπει η μαλακή, η σάρκινη καρδιά και προχωρεί ο Θεός, θα βάλω μέσα τους, στα ενδόμηχά τους, τους νόμους μου. Και όσον αφορά τα βασικά της πίστης, θα είναι όλοι διδακτοί του Θεού, δεν θα έχουν ανάγκη διδασκαλίας όσον αφορά τα βασικά. Θα γνωρίζουν, θα γνωρίζονται. Και για να θυμηθούμε έτσι επιγραμματικά και σε χρόνο διάρκειας τα χαρακτηριστικά των προβάτων του Χριστού, τα πρόβατά μου, όλα τα πρόβατα, όχι λίγα, όχι τα μισά, όχι μερικά, όχι μια ελίτ, όχι μια κάστα πνευματική, τα όλα τα πρόβατά μου ακούν τη φωνή μου, με ακολουθούν. Έχει μια θαυμαστή παρένθεση, γνωρίζω τα αιμά, γνωρίζω τα δικά μου, γνωρίζομαι υπό τον αιμών, με γνωρίζουν τα δικά μου. Προσέξτε τη διαδικασία τώρα, δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο, όχι για να ξεκινήσεις, για να ολοκληρώσεις θαυμαστά και να βρεθείς στη δόξα. Και εγώ λέει ο Χριστός, προσέξτε, τους δίνω συνεχώς αιώνια ζωή. Εδώ καταλαβαίνετε ότι φεύγουμε από την διάσταση μιας ατέλειωτης αυτελεύτητης αιωνιότητας, που φυσικά είναι υπάρχει, και πάμε σε κάτι άλλο, όπως ο Χριστός το όρισε, Ιωάννης 17, αυτή είναι η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκωση, να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Είναι δύναμη Θεού,
να καθαρίσει την καρδιά μου από τις αμαρτίες, να μου δώσει μια καινούρια καρδιά, να βάλει το πνεύμα του ώστε το δικό μου πνεύμα να γίνει νέο πνεύμα, να μου δώσει μια καρδιά, μια συνείδηση που δεν ενοχλείται πλέον από κανένα ίχνος ενοχής και να ανοίξει το δρόμο αυτού του θαυμαστού διαλόγου, αυτής της θαυμαστής σχέσης και να μου φανερώνει τον εαυτό του περαιτέρω, περαιτέρω, περισσότερο και περισσότερο. Ο Χριστός είναι το τέλος της αναζήτησης, είναι το τέλος της πείνας, είναι το τέλος της δίψασης πνευματικής και δόξα στο όνομά Του την ίδια ώρα είναι η αρχή μιας ακόρεστης πείνας, μιας ακόρεστης δίψας. Όσο περισσότερο τον τρώω, τόσο περισσότερο χορταίνω και τόσο περισσότερο πεινάω. Όσο περισσότερο τον πίνω πνευματικά, τόσο περισσότερο ξεδιψώ και τόσο περισσότερο διψάω. Τον δοξάζω για ό,τι μου φανέρωσε, πονώ για ό,τι μου λείπει και ξέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Δεν ντρέπομαι αυτό το Ευαγγέλιο. Είναι δύναμη Θεού. Δεν το ντρέπομαι γιατί με πήρε μέσα από το, όπως λέει ο Ψαλμωδός, από βορβορόδι πυλό, έστησε τα πόδια μου στην πέτρα. Με έκανε καινούριο δημιούργημα. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, αλήθεια, ποια αρχαία παρήλθαν. Τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά έχω, βιώνω τη φθορά. Αν δει ο καθένας σας μια φωτογραφία 10 χρόνια πριν, θα πεις 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, θα πεις εγώ είμαι αυτός. Άλλες συνθήκες δεν αλλάζουν, η οικογένεια μένει η ίδια, ξέρω εγώ τι. Τι είναι αυτό? Πρώτα-πρώτα, μια ευλογημένη συνείδηση, όπως είπαμε, απαλλαγμένη από κάθε ίχνος ενοχής, επειδή έτρεξε το αίμα του αναμάρτητου Υιού του Θεού, επειδή είμαι καθημερινά δέκτης και λήπτης της χάρης του Θεού. Καινούριο, γιατί τώρα έχω άλλο επισκέπτη μέσα μου, έχω άλλο επισκέπτη στο είναι μου, τώρα μπορώ να πω στη σάρκα και στις επιθυμίες όχι, τώρα μπορώ να αντισταθώ στο διάβολο και να φύγει από μένα, ενώ μέχρι να γίνει αυτό το θαύμα, μέχρι να γίνουν τα πάντα νέα, μου χτυπούσε την πόρτα και εγώ έλεγα ευγενικά και με προθυμία ή υπέκυπτα τελικά, ξεπερνώντας τους όποιους ηθικούς φραγμούς και τις όποιες επιταγές της συνείδησης, yes, sir. Τώρα μπορώ να πω όχι. Τώρα έχω εξουσία γιατί μεγαλύτερος είναι αυτός που ζει μέσα μου από αυτόν που είναι στον κόσμο. Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα δεν ξεκινάω από την ομολογία να το πω στους άλλους. Φυσικά και θα πάμε και εκεί. Αλλά λέει, δεν το αποδίδει καλά η μετάφραση εδώ, τον οποίο λέει Θεό λατρεύω εν το Ευαγγελίο του Υιού Του. Ένας δημιουργός που σαρκώνεται, ένας Θεός που γίνεται άνθρωπος, ένας Θεός σαρκωμένος που παίρνει τη θέση μου στο Σταυρό, ένας Θεός που νικά το θάνατο, που βγαίνει από τον τάφο, ένας Θεός που με το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει μέσα μου, ώστε οι δύο ζωές να γίνονται αυξανόμενα μία θαυμαστή ζωή. Στις ομάδες μαθητείας, σχεδόν σε κάθε ομάδα χρησιμοποιώ ή τις τελευταίες ομάδες, λέω πόσοι από εσάς έχετε ένα σκυλάκι, σηκώνουν τα παιδιά, κυρίως κορίτσια, 4-5 κορίτσια το χέρι, πιάνω μία από αυτές, λέω το αγαπάς, λέει πολύ κύριε Γιώργο, το αγαπάς το σκυλάκι, λέει πολύ, πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Για να σε ρωτήσω κάτι, ένα αυτό το σκυλάκι ήταν έτοιμο να πεθάνει, καταδικασμένο, είχε σκυλήσει ο καρκίνο τι είχε. Και εσύ έχεις όλη την δυνατότητα, πρόσεξε, από εδώ και πέρα, ενώ εσωτερικά θα είσαι άνθρωπος, από εδώ και πέρα και για πάντα, θα έχεις τη μορφή του σκυλιού. Θα πεθάνεις για το σκυλάκι, θα αναστηθείς και θα μπεις μέσα στο σκυλάκι και όλη την αιωνιότητα θα είσαι σκυλί. Θα το κάνεις? Χαμογελάει και, όχι βέβαια. Φτωχό το παράδειγμα. Αλλά για φανταστείτε. Αρχάγγελοι, άγγελοι, σεραφείμ, χερουβείμ. Τι έγινε, τι έγινε? Ο δημιουργός μας δεν ανέλαβε, λέει, αγγέλων φύση. Ανέλαβε τη δική μου και τη δική σου. Ο λόγος σάρξε γένετο και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα μεταπείνωση, Κύριε, τόσα χρόνια είμαι στην Εκκλησία. Ξέρω τόσα πολλά για Σένα, αλλά τόσο λίγο Εσένα.
Άνοιξέ μου το νου περαιτέρω. Ρίξε φως στο σκοτάδι μου. Δώσ' μου φως, τι σημαίνει αυτό. Και ο λόγος σάρξε γένετο. Ένας Θεός σαρκωμένος, ένας Θεός που πάσχει, ένας Θεός που νικά το θάνατο, ένας Θεός που προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Κάτι που ποτέ δεν είχε για να μην το αφήσει ποτέ. Δεν ντρέπομαι αυτό το Ευαγγέλιο. Ένας Θεός γίνεται άνθρωπος για μένα. Ο Δημιουργός μου πεθαίνει για μένα. Ο Δημιουργός μου μπαίνει μέσα μου με το Άγιο Πνεύμα. Ο Δημιουργός μου αλλάζει τα πάντα. Και επειδή δεν τον ντρέπομαι και επειδή τον λατρεύω πάνω σε αυτή τη βάση, δύο πράγματα. Είμαι χρεώστης. Έχω ένα ευλογημένο χρέος, όχι νομικίστικα, αλλά από αγάπη. Τι είναι ο Ευαγγελισμός? Οι νέοι μας θα δώσουν χριστουγεννιάτικη συναυλία με ευαγγελιστική χρειά. Ένας πεινασμένος, ένας διψασμένος, ένας που πέθανε της πείνας και της δίψας, βρήκε τροφή και νερό, χόρτασε, ξεδίψασε και ψάχνει να βρει κι άλλους πεινασμένους και άλλους διψασμένους, να τους πει πού θα βρουν και αυτοί τροφή και νερό. Έχει μια τρομερή εικόνα ο προφήτης Ιερεμίας για τα νιάτα. Πήγανε, λέει, τα νιάτα με τις στάμνες τους να βρούνε νερό σε διάφορες πηγές και γύρισαν πίσω με άδειες στάμνες. Άδειες γιατί υπήρχανε τρύπες, λάκι που δεν μπορούσαν να χωρέσουν νερό. Αντίθετα, εγώ ήλθα, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Εν αυτό είναι ζωή και η ζωή του ήταν το φως των ανθρώπων. Αυτό το ευλογημένο χρέος, έτσι απλά, δεν χρειάζονται σκελετοί, ιστορίες, ρητορικά σχήματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποιος ήταν αυτός που σου άνοιξε τα μάτια, πώς τον λέγανε, πώς το έκανε, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, δεν ξέρω πώς το έκανε, ένα ξέρω, τι ξέρεις, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω, αυτό ξέρω. Δεν ντρέπομαι, χρεώστης είμαι και είμαι πρόθυμος. Πρόθυμος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οπουδήποτε το Πνεύμα του Θεού επισημαίνει την όποια ανάγκη πνευματική. Δεν ντρέπομαι. Είμαι χρεώστης. Είμαι πρόθυμος. Και είναι αυτός ο λόγος, είναι αυτό το Ευαγγέλιο που η ίδια η Αγία Γραφή λέει «καρποφορεί μεταξύ σας». Φέρνει ευλογημένο καρπό. Και τι θαύμα είναι αυτό. Ο Θεός να χρησιμοποιεί ανθρώπους, ενώ αναντήρητα το Άγιο Πνεύμα αναγεννά, επειδή το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί σκεύη ανθρώπινα, ταυτίζεται με αυτά τα σκεύη, έτσι ώστε ο Απόστολος Παύλος με παρησία, γράφοντας στον Φιλήμωνα για το παιδί του το πνευματικό, τον Ονίσιμο, θυμηθείτε, θα πει στον Φιλήμωνα για τον Ονίσιμο, τον οποίον εγώ εγέννησα στα δεσμά μου. Τον βάλαν φυλακή τον Παύλο και είχε γεννητούρια πνευματικά. Ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός. Ταυτιζόμενοι με τη θαυμαστή διακονία του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό. Να σας αφήσω τελειώνοντας την πρόκληση. Ο κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και μπορείς να πλησιάσεις με αγάπη, θυμίσου τον Ψαλμό 103, μόνο μια διάσταση. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, τον συγχωρούντα. Πόσες αμαρτίες, αδελφοί, πάσας, πάσας. Και την αμαρτία με τη Βησαβεέ και αυτή. Και με το φόνο του Ουρία, Δαβίδ, και ο φόνος του Ουρία. Και τα ναρκωτικά και αυτά. Και οι πορνείες και αυτά. Και τα διαζύγια και αυτά. Τον συγχωρούντα πάσας τα αμαρτία σου. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία. Υπάρχει μέλλον θαυμαστό, ό,τι και αν έχεις κάνει.
Υπάρχει θαυμαστή καινούργια αρχή. Ο Θεός είναι η αρχή μιας νέας πορείας. Ο Θεός, το Ευαγγέλιο, είναι η αρχή νέων πραγμάτων. Και το όμορφο προφητικό μήνυμα, τα χρόνια, ο βρούχος που κατέφαγε η ακρίδα, η ερυσίδη, αυτά είναι ήδη ακρίδας. Εγώ θα τα αναπληρώσω, λέγει Κύριος. Πάντα υπάρχει μέλλον με τον Χριστό. Πάντα υπάρχει συνέχεια με τον Χριστό. Πάντα υπάρχει καινούργια πνευματική αρχή με τον Χριστό. Ας προσευχηθούμε.